Έλα, τι λες, να ξεκινήσουμε στα 4 λεπτά που έχουμε τα προκαταρκτικά προκειμένου να δώσουμε το χρόνο, Ναι. να δώσουμε τον καθαρό χρόνο στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες. Βεβαίως. Ωραία, λοιπόν, να σας καλημερίσουμε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα, Σάββατο, να παρακολουθήσετε την έκτη, με αυτήν ξεκινάμε, συνεδρία των εργασιών, ορολογική με τίτλο Ορολογική Πόρη. Η κυρία Μαρκαντονάτου και εγώ θα έχουμε τη χαρά να προεδρεύουμε τη συνεδρία αυτής. Θα θέλαμε απλά και μόνο να υπενθυμίσουμε ότι όσοι δεν είστε ομιλητές και όσοι δεν είστε ομιλήτριες, προς το παρόν θα θέλαμε να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά, προκειμένου να μην υπάρχουν ηχητικές παρεμβολές και να δώσουμε την ευκαιρία στους ομιλητές και τις ομιλήτριες να ακούγονται καθαρά. Οι ομιλητές έχουν ο καθένας και η καθεμία από 15 λεπτά, κάθε ομιλία μάλλον από 15 λεπτά. Εμείς θα σας κάνουμε ευγενικές υπενθυμίσεις αν υπερβαίνετε το χρόνο και στη συνέχεια, στο τέλος των ομιλιών, θα έχουμε τη συζήτηση και τις ερωταποκρίσεις σας. Μπορείτε να θέτετε τα ερωτήματά σας με το να σηκώνετε το χεράκι που έχετε κάτω δεξιά στην μπάρα εκεί πέρα κάτω ή να θέτετε τα ερωτήματά σας μέσα στο chat. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Στέλλα, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο? Ξέχασα κάτι που θα ήθελες να το προσθέσεις μήπως? Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Είμαστε 2 λεπτά πριν τις 10. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια μικρή εισαγωγή για την πρώτη ομιλία. Πρόκειται για εργασία που θα παρουσιάζουν η κυρία Τωράκη, η κυρία Στέλλα Χατζημαρή, η κυρία Παπανδικίτα, ο γνωστός σε όλους ο κύριος Βαλαντής και ο Σαράντος Καπιδάκης. Νομίζω ότι την παρουσίαση θα την κάνει η Κατερίνα. Σωστά? Ναι, Ή θα μιλήσετε ευχαριστώ. όλοι μαζί? Όταν με θέλει και άλλο στο Μισό παρέμβαση, λεπτάκι. βασικά έχω Ωραία. προετοιμαστεί εγώ να μιλήσω Πολύ και... ωραία. Λοιπόν, το τίτλος λοιπόν της εργασίας σας είναι το Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων και ορισμών συγγνώμη, είναι το Ελληνοαγγλικό ορολογικό λεξικό στην επιστήμη της πληροφόρησης, όπου μας παρουσιάζεται, το οποίο καλύπτει το πεδίο της επιστήμης της πληροφόρησης με έμφαση σε διάφορα υποπεδία, όπως τις αρχαιονομίες και τις βιβλιοθηκονομίες, αλλά και με σχετική επάρκεια σε επίσης ακόμη περισσότερα πεδία, όπως η πολιτισμική κληρονομιά, η μουσιολογία, η γλώσσα και η ορολογία και η τεχνολογία πληροφορία και επικοινωνιών. Θα μας πείτε όμως εσείς πολύ περισσότερα, το λόγο σε εσάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω. Έχει εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Ναι. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, Κατερίνα, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Γλίτωσα και κάποια εισαγωγικά που ήδη τα είπε η Έφη. Λοιπόν, το λεξικό στην επιστήμη της πληροφόρησης, το οποίο έχουμε δημιουργήσει, έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Κάλυπος. Υπεύθυνος από μεριάς του Κάλυπου και συντονιστής του έργου είναι ο Σαράντος Καπιδάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και το έργο είναι μια δουλειά συνεργατική, έγινε από όλους και όλες μας. Και θα σας πούμε 2 λόγια σήμερα. Είναι ένα έργο για το οποίο είμαστε, μπορώ να πω, και περήφανοι. Και περήφανες. Λοιπόν, η αρχική ιδέα για να δημιουργήσουμε το σύγγραμμα ήταν να δημιουργήσουμε το λεξικό, ήταν το σύγγραμμα που είχαμε κυκλοφορήσει το 2015 πάλι στο πρώτο κάλυπο με τον Καπιδάκη και τον Φώτη τον Λαζαρίνη και αφορούσε θέματα βιβλιοοικονομίας και επιστήμης των πληροφοριών. Και βέβαια το πολύ πλούσιο τυποποιητικό και ορολογικό έργο της Επιτροπής ΤΕΙ-22, τεκμηρίωση και πληροφόρηση. Θα πω και παρακάτω δύο λόγια περισσότερα. Αλλά και το διάσπαρτο, υπάρχουν αλλά διάσπαρτο έργο σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας κλπ. Με λεξικά, ενσωματωμένα γλωσσάρια σε συγγράμματα κλπ. Συγγνώμη.
Το αντικείμενο είπαμε ότι είναι η επιστήμη της πληροφόρησης, η οποία καλύπτει και την αρχαιονομία και την βιβλιοθηκονομία. Στο επειδή όμως και άλλα πεδία, όπως η πολιτισμική κληρονομία, μουσιολογία, γλώσσα, ορολογία κλπ. Είναι αντικείμενα τα οποία συγγενεύουν και χρησιμοποιούνται και στην επιστήμη της πληροφόρησης. Έχουμε λάβει υπόψη μας σε μεγάλο αριθμό ενιών από τα πεδία αυτά. Πηγές που χρησιμοποίησαμε ήταν κατά κύριο λόγο το έργο της Επιτροπής ΤΕΙ-22, η οποία δημιουργήθηκε το 1978 μαζί με την ΤΕΙ-21, την Επιτροπή Ορολογίας. Έχει εκπολύσει ένα σημαντικό αριθμό ελληνικών προτύπων. Έχει δημιουργηθεί με βάση τα πρότυπα αυτά και τους όρους που έχουν αποδοθεί και στα ελληνικά βάση όρων τεκμηρίας και πληροφόρηση, όπως την ονομάζουμε. Και βέβαια πρωταρχική πηγή για το λεξικό ήταν το πρότυπο το ISO 5127, το που περιέχει το λεξιλόγιο στο πεδίο της επιστήμης πληροφόρησης. Στα ελληνικά, το διεθνές πρότυπο είναι το 17, στα ελληνικά έχουμε την έκδοση του 13, που βασίζεται στην έκδοση του 2001, του 5127. Και για το λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάστηκε να μην παραπέμψουμε ως πηγή ορισμού το ελληνικό πρότυπο, αλλά το διεθνές που είναι νεότερο. Χρησιμοποίησαμε τις πηγές βέβαια από την ΤΕΙ-21, από την ΕΛΕΤΟ, τις βάσεις όρων που έχει κυρίως InfoTerm και TeleTerm και βέβαια την TernTerm και την ορολογία. Χρησιμοποίησαμε τους όρους από τα διεθνή πρότυπα που είναι ελεύθερα αναζητήσιμα στη βάση όρων του ISO και στην οποία περιέχονται όλοι οι όροι και οι ορισμοί ενιών από το κεφάλαιο 3 των διεθνών προτύπων. Χρησιμοποίησαμε τα ελληνικά λεξικά που υπάρχουν, ελληνικονομίας και αρχαιονομίας, τα ενσωματωμένα γλωσσάρια που γίνονται όλο και περισσότερα στα συγγράμματα στο ίδιο πεδίο, αλλά και στα συνεφή πεδία και βέβαια γενικά λεξικά όπου χρειάστηκε κυρίως για τις γενικές έννοιες. Συγγνώμη. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθούμε ιδιαίτερα στο λεξικό Όντλης, το οποίο είχε δημιουργήσει η παλέμαχη Αμερικανίδα βιβλιοθηκονόμος Τζοαν Ράιτς. Το λεξικό έχει σταματήσει να ανανεώνεται από το 2013, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό και ήταν μία από τις βασικές πηγές μας. Είχαμε επικοινωνήσει με την Τζοαν πρόθυμα. Μας έδωσε την άδεια όχι μόνο να χρησιμοποιήσουμε σαν ιδέες από το λεξικό της, αλλά και τους ορισμούς όπως τους έχει δώσει η ίδια. Και βέβαια χρησιμοποίησαμε και άλλα λεξικά. Πολύ σημαντικό το λεξικό της Εταιρείας Αμερικανών Αρχαιονόμων, που είναι βασική πηγή στα θέματα της αρχαιονομίας. Κάτι γίνεται και δεν δηλαδή. Λοιπόν, ως προς το σχεδιασμό. Είχαμε στο μυαλό ότι φτιάχνουμε ένα ορολογικό λεξικό. Κάθε λήμα είναι ένα ορολογικό λήμα, το οποίο στα πρότυπα ορίζεται ότι σαν βασική μονάδα συλλογής ορολογικών πληροφοριών που απαρτίζεται από κατηγορίες ορολογικών δεδομένων κλπ. Και σε κάθε λήμα διακρίνουμε το ενολογικό μέρος, δηλαδή χρειάζεται να καθορίσουμε ποια έννοια και με ποια μορφή θα περιληφθεί στο λεξικό. Και το γλωσσικό μέρος να διατυπωθούν, να συνταχθούν οι όροι, οι ορισμοί και τα λοιπές πληροφορίες που θα δούμε και παρακάτω. Ο αγγλικός όρος πλέον είναι concept entry, ενώ συνώνυμος είναι ο terminological entry στα αγγλικά, έτσι όπως τουλάχιστον δίνεται στα πρότυπα. Κάθε λήμα αντιστοιχεί σε μια διακριτή έννοια, η οποία κατασημαίνεται με όρους και περιγράφεται με ορισμούς και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες. Το πλήρες περιεχόμενο αποδίδεται στην ελληνική, το λέμε όμως αγγλοελληνικό, γιατί οι προτιμόμενοι και οι συνώνυμοι όροι καταχωρίζονται και στην αγγλική γλώσσα, όπως τουλάχιστον δίνεται στα πρότυπα ή και σε αξιόπιστες πηγές, κατά τη γνώμη μας, αξιόπιστες ή αξιόπιστες όπως έχουν κριθεί στον χώρο. Δεν υπάρχει πάντα αντιστοίχηση εναρμόνιση, όπως λέμε, ανάμεσα στους όρους, αγγλικούς και ελληνικούς, δίνουμε έμφαση στην ενοιολογική προσέγγιση αλλά και στο ρόλο της κοινότητας. Σε σχέση με αυτό, έχω ένα παράδειγμα, ένα λήμα από το 5127, το Living Archives,
το οποίο εμείς στα ελληνικά αποδώσαμε ως ενεργή αρχείο. Είναι ο οργανισμός ο οποίος διατηρεί, παίρνει αρχαιακό υλικό, εξακολουθεί να παίρνει, δηλαδή είναι ζωντανό αρχείο, όπως λένε οι αγγλόφωνοι. Κρίθηκε από την ομάδα ότι ο δόκιμος για τα ελληνικά, ο προτιμόμενος είναι το ενεργή αρχείο και υπάρχει και όρος δυναμικό και αρχείο σε λειτουργία. Συγγνώμη γιατί μην βεβαίωμαι. Τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό του Μεξικού, καταρχήν τα βασικά πρότυπα ορολογίας και άλλα πρότυπα πάλι από την Διεθνή Επιτροπή Ορολογίας, πολλά από τα οποία έχουν αποδοθεί και στα ελληνικά, έχουν γίνει δηλαδή ελληνικά πρότυπα και αφορούν τη διαχείριση ορολογικών πόρων, την παρουσίαση και παράσταση των λιμάτων κλπ. Τώρα, ως προς τη δομή του λεξικού, είχαμε υποχρέωση από τον κάλυπο να δομηθεί σε κεφάλαια ανάλογα με τα μαθήματα που διδάσκονται στα πληροφόρησης. Έτσι, το δομήθηκε σε κεφάλαια και θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθήματα που διδάσκονται στα τρία τμήματα των ΑΕΗ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, και τις θεματικές εποδιορίες που δίνονται στο 51-27. Πρέπει να πω ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί και τα μαθήματα διαφέρουν ως προς τις ονομασίες και ως προς το περιεχόμενο πολλές φορές στα τρία τμήματα, αλλά και γιατί η θεματική κατηγοριοποίηση που έχει το 51-27 δεν είναι και η καλύτερη. Και το ευτύχημα είναι ότι επειδή το πρότυπο είναι σε αναθεώρηση, ήδη κάνουν αλλαγές. Οι κατηγορίες ήταν 10, μεγάλα, τα κεφάλαια όπως τα λένε, και οι επιμέρους θεματικές κατηγορίες είναι όπως τις βλέπουμε εδώ στην κατάταξη. Τα στοιχεία δεδομένων, τα πεδία δηλαδή που χρησιμοποιήσαμε, είναι αυτά εδώ, είναι 16 τα πεδία τα οποία φαίνονται στην εμφάνιση στους τελικούς χρήστες. Το λέω αυτό γιατί για να δουλέψουμε βέβαια στη διαχείριση είχαμε και άλλα πεδία. Είχαμε τους προτιμόμενους ελληνικούς και αγγλικούς όρους, τους συνώνυμους ελληνικούς και αγγλικούς όρους, τους αδόκιμους, όπου και πέρα όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι μόνο στα ελληνικά, είχαμε τους αδόκιμους ελληνικούς όρους, όπως τους ονομάζουμε, δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούνται με την παραπομπή βλέπε αντί. Θεωρούμε ότι είναι οι όροι οι απαρχαιωμένοι, οι αποδοκιμαζόμενοι, όπως λένε και στην ορολογία. Πολλές φορές είναι όροι ακόμη και προτύπων παλαιότερων εκδόσεων, οι οποίοι είχαν θεωρηθεί προτιμόμενοι, αλλά κρίνανε ότι πλέον δεν χρησιμοποιούνται έτσι. Ορισμός στα ελληνικά, οι σημειώσεις και η ιστορική σημείωση, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για την ίδια την έννοια που περιγράφουμε στο λήμα, αλλά πολλές φορές και για το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται με την έννοια αυτή. Έχουμε παραδείγματα, την πηγή του ορισμού και άλλες πηγές, όπως λέμε. Η πηγή του ορισμού είναι η πηγή σε μεγάλο βαθμό πρότυπο, αλλά μπορεί να είναι και άλλη πηγή. Όπου αντιγράψαμε, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει το ίδιο κείμενο ως ορισμό. Σε περιπτώσεις όμως όπου είτε η σύνταξη, ορισμός είναι σύνταξη από την συντάκτρια του λήματος ή είναι σύνθεση κειμένων που βρήκαμε σε διάφορους ορισμούς ή σε διάφορες πηγές, το πεδίο αυτό μένει κενό και χρησιμοποιούμε παραθέτουμε όλες αυτές τις πηγές στο επόμενο πεδίο. Θέμα και κεφάλαιο είναι όπως το ονομάσαμε. Έχουμε τους σχετικούς όρους ή σχετιζόμενους, το related terms, που αντιστοιχούν στην παραπομπή βλέπετε επίσης και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε όρους από άλλα λήματα, από άλλες έννοιες, προτιμόμενους όρους πάντα, που είτε είναι ομόγραφοι αλλά αντιστοιχούν σε διαφορετικά συγκείμενα, είτε είναι έννοιες της ίδιας κατηγορίας και νομίζουμε ότι πρέπει να παραπέμψουμε και εκεί για να πάρει πληροφορίες ο χρήστης και από εκείνο το σημείο. Και βέβαια είχαμε εικόνες και λεζάντες που προσπαθήσαμε να είναι ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα και πάντα στην λεζάντα χρησιμοποιούμε και την πηγή. Εδώ είναι ένα πλήρες λήμα που το δώσαμε στον κάλυπο και θα πούμε παρακάτω γιατί το λέω έτσι. Χρειάστηκε να διακρίνουμε και να καταγράψουμε όπου χρειαζόταν τις συγγένειες και τις διαφορές στην απόδοση των εννοιών στα δύο πεδία, κυρίως λεξικονομίας και αρχαιονομίας, και είναι αλήθεια ότι βρήκαμε πολλές διαφορές και είχαμε προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις.
και με άλλα πεδία βέβαια, με την πεδία της πληροφορικής, με έννοιες όπως είχαν αποδοθεί, για παράδειγμα, στις βάσεις της ΕΛΕΤΟ κλπ. Ναι. Και πήραμε υπόψη μας πέρα την ενοιολογική συνάφεια και την καθιερωμένη χρήση, όπου ήταν απαραίτητο, όπως το είδαμε και πριν στο παράδειγμα. Στις περιπτώσεις, πολλές φορές υπάρχουν νομόγραφοι όροι, οι οποίοι όμως κατασημαίνουν διαφορετικές έννοιες. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποίησαμε γωνιώδεις αγγείλες για να δώσουμε το διαφορετικό συγκείμενο στο οποίο ανήκει κάθε όρος. Ένα παράδειγμα ελληνικό έχουμε εδώ, το εγγραφή, το οποίο στη μία περίπτωση είναι σύνολο δεδομένο, όπως το χρησιμοποιούμε στην πληροφορική. Και η εγγραφή ως μουσική διεργασία, που είναι το, στη μία περίπτωση το record και στην άλλη περίπτωση το recording. Αντίστοιχα, βέβαια, το record, το αγγλικό, θα μπορούσε να είναι record σαν σύνολο δεδομένο και record σαν δίσκος, μουσικής κλπ, που αυτά όλα φαίνονται στο λεξικό. Γωνιώδεις αγγείλες χρησιμοποιούμε γενικά για όλες τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ομόγραφος όρος με έναν όρο που αντιστοιχεί σε γενική έννοια και μπορεί σε αυτή την περίπτωση η γενική έννοια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να μην ορίζεται, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε έτσι κι αλλιώς τις γωνιώδεις για το δικό μας όρος. Και ένα παράδειγμα δίνω εδώ για το στιγμιότυπο, που είναι και όρος της γενικής γλώσσας. Και για να μην γίνει μπέρμα, επειδή στο χώρο, παρότι έγιναν πολλές συζητήσεις, χρησιμοποιείται η απόδοση στιγμιότυπο στο instance, θελήσαμε να δώσουμε και να βάλουμε και εδώ το συγκείμενο που μας ενδιαφέρει. Ως προς τη διάκριση των όρων, αν είναι σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο όρος, για παράδειγμα, μόνο στον πληθυντικό, ή αν υπάρχει σύγχυση ως προς το γένος, ως προς το μέρος του λόγου κλπ, χρησιμοποιήσαμε ενδείξεις όπως αυτές που φαίνονται εδώ. Η συμπεριληπτική γλώσσα είναι ένα αντικείμενο που έτσι κι αλλιώς απασχολεί το τομέα της πληροφόρησης. Πολύ στα θέματα στη ταξινόμη, στη θεματική ανάλυση κλπ. Θα ακουστούν και τα απόγευμα από την κυρία Χανταβαρίδου. Υπάρχει το κίνημα Change the Subject στην Αμερική, που απευθύνεται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου κλπ. Να μην πω πολλά εκεί. Εμείς επίσης στην βιβλιοθηκονομία και στην αρχαιονομία χρησιμοποιούνται ρόλοι φυσικών προσώπων. Υπάρχει συγγραφέας, υπάρχει ανθρωλόγος, επιμελητής, εκδότης, καλλιτέχνης κλπ. Θηλήπτης, που αυτά έχουν αρσενικό γένος, αλλά έχουν και θηλυκό γένος και πολλές φορές με διαφορετική μορφή. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρήσαμε καλό να βάλουμε και το θηλυκό, τον θηλυκό τύπο, ως συνώνυμο όρο του αρσενικού. Πρέπει να πω ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια καλή πρακτική, κατά τη γνώμη μου, καλή πρακτική. Στο εγχειρίδιο του Μάρκ 21, όπως το μεταφράζουν οι βιβλιοθηκονόμοι Τσουκαλά και Κοντού από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και είναι το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες για την καταλογογράφηση. Και χρησιμοποιούμε αυτή την πρακτική και εμείς. Σε σχέση με την υλοποίηση του έργου, αυτή τη στιγμή το λεξικό περιλαμβάνει περίπου 2.800 βήματα. Πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαντλητική εργασία που κάναμε. Αφορούσε και την κατανόηση της έννοιας και το είναι αναζήτηση δεδομένων και το περιεχόμενο δηλαδή που θα έχει το κάθε λήμα. Προστρέξαμε σε πολλές πηγές τις οποίες αναφέρουμε. Ξεπερνούν τις 1.500 και πρέπει να σημειώσω ότι οι πηγές αυτές επαναλαμβάνονται σε πολλά λήματα, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι πρότυπα, είναι λεξικά, εγχειρίδια, τα οποία έχουν πολλές έννοιες από το λεξικό μας. Είχαμε τακτικές συναντήσεις, ήταν οργανωμένη η δουλειά που κάναμε και πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπήρχε πολύ καλή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ μας, το οποίο ήταν σημαντικό για να έχει και το αποτέλεσμα που δώσαμε. Η εισαγωγή δεδομένων έγινε σε ενιαίο φύλλο Excel που είχε αναφορτωθεί στο Google Drive και δουλεύαμε συλλογικά. Στις τακτικές συναντήσεις συζητούσαμε τα προβλήματα που είχαμε και καταλήγαμε. Παράλληλα, είχαμε αναπτύξει βάση δεδομένων σε access για τη δημιουργία ερωτημάτων, αναφορών κλπ. Και να μπορούμε να βλέπουμε το συνολικό έργο στη φάση κάθε φορά που θέλαμε, για να έχουμε και μια καλύτερη παρακολούθηση. Και με έγκριση του κάλυπου πολύ αργά όμως, γιατί το είχαμε ζητήσει από την αρχή, και πάλι ήταν όμως πολύ χρήσιμο, να τέθηκε σε πληροφορικό ανάπτυξη μιας απλής εφαρμογής ιστού,
τόσο για την εισαγωγή των δεδομένων, όσο και για την αναζήτηση όρων και εμφάνιση του λεξικού. Εδώ είναι το Excel όπως το δουλεύαμε. Βλέπουμε ότι έχουμε πολλά χρώματα για να διακρίνουμε και τα πρόσωπα και τις φάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Εδώ είναι όλα τα πεδία και τα 16 που παρουσίασα πριν και τα βοηθητικά στα οποία διαβάζαμε τα σχόλια του κάθε μέρους χωριστά σε χωριστή στήλη. Βάζαμε όλες τις πληροφορίες που βρίσκαμε και στο τέλος αποφάσισε το κάθε μέλος που ήταν, είχε την ευθύνη για το κάθε συγκεκριμένο λήμα, να ποιες πληροφορίες θα περιληφθούν τελικά. Στόχος του έργου, είπαμε, ήταν ένα νεολογικό λεξικό με κυρίαρχο στοιχείο να έχουμε δηλαδή την νεολογική προσέγγιση του πεδίου. Και εμείς, αλλά έχει φανεί έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν αδυναμίες και λήψεις στον χώρο, το συγκεκριμένο για την, ως προς την ελληνική ορολογία. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και στα λεξικά, αλλά πολύ περισσότερο στα συγγράμματα που υπάρχουν, όπου χρησιμοποιείται διαφορετική ορολογία και δημιουργείται σίγουρα σύγχυση και στους χρήστες και στους φοιτητές και στους επαγγελματίες. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία κοινής ορολογικής πολιτικής. Δηλαδή δεν έχουμε καθίσει σε ένα τραπέζι, δεν αποφασίσαμε. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα της ορολογικής πολιτικής πολλές φορές και με άλλους φορείς και, και στην Ελέτο συνολικά για το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Εδώ έχω ένα παράδειγμα σε σχέση με τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που λέω και τις συγχύσεις που δημιουργούνται. Εδώ έχω για τους όρους σχετικός όρος, σχετιζόμενος, συσχετιζόμενος κλπ. Και αποδόσεις στα αγγλικά που δεν υπάρχει αντιστοιχεία ως προς τη σειρά που τα έχω βάλει. Το related, το relative, relevant κλπ. Πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αποδόσεις από τη μία πηγή στην άλλη. Υπάρχει ανάγκη και εξ αυτών των παραπάνω καθιέρωση μαθημάτων ορολογίας. Έχει ήδη κατατεθεί πολλές φορές και στα τμήματα. Όπως το έχουμε πει και στην Ελέτο, συνολικά να υπάρχουν μαθήματα ορολογίας και βέβαια και προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματίες. Αυτά έχουν γίνει κάποια, πρέπει να πούμε. Και τελευταία πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια δυσκολία και εξαιτίας των απαιτήσεων του κάλυπου. Η αλήθεια είναι ότι ίσως δεν είχε ασχοληθεί και ο κάλυπος μέχρι τώρα με τις απαιτήσεις που έχει ένα λεξικό, όχι απλά ένα ευρετήριο, ένας πίνακας δηλαδή ελληνικών και αγγλικών όρων. Το λεξικό που δώσαμε στον κάλυπο έχει αυτή τη μορφή, τα περιεχόμενα. Είναι ένα τεράστιο αρχείο σε μορφή doc, το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολο να ανοίξει τελικά. Και το πλήρες λήμα όπως δόθηκε στην παλιά του έκδοση, στον κάλυπο. Και εδώ πέρα είναι η διαδικτυακή έκδοση, στην οποία μπορούμε να δούμε όλο το υλικό και μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση είτε ένα θεματική κατηγορία είτε ένα όρο. Εδώ ένα παράδειγμα, ένα θέμα, στο θέμα αναζήτηση και ανάπτυξη προφορίων. Αυτό που μιλάω, τι μας δίνει η παρούσα έκδοση τώρα, έτσι, της εφαρμογής. Μπορούμε να πάρουμε τον ελληνικό και τον αγγλικό όρο, προτιμόμενο και συνώνυμο. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση συγκεκριμένου όρου και να εμφανίσουμε τον όρο που επιλέγουμε και εδώ είναι η πλήρης μορφή του. Το λεξικό λοιπόν τώρα στην διαδικτυακή έκδοση όπως το βλέπουμε, το οποίο έχει και περιβάλλον διαχείρισης πέρα από, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση, είναι ένα δυναμικό έργο, πρέπει να ενημερώνεται, να διορθώνεται κλπ. Και βέβαια να πάρουμε υπόψη ότι τα πεδία και της πληροφόρησης και της τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά και τα υπόλοιπα που συγγενεύουν αλλά κυρίως αυτά τα δύο, αλλά και τα υπόλοιπα που συγγενεύουν με τα πεδία της πληροφόρησης, είναι ταχύτατα εξελισσόμενα και βλέπουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές, να προσθέσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε πάρει υπόψη μας. Και βέβαια να πάρουμε υπόψη μας και τις σύγχρονες πρακτικές σε αντίστοιχα έργα. Χρειάζεται στο παρόν έργο διορθώσεις. Χρειάζεται να συζητηθεί η βιωσιμότητα του έργου, ο εμπολιτισμός με καινούργια λήματα και κυρίως χρειάζεται αλλά τουλάχιστον θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη, να υλοποιηθεί ένα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μορφότυπο με λογική σκοπός για το μετασχηματισμό σε περιβάλλον συνδεδεμένων δεδομένων, εφαρμογή διαλειτουργικότητας που είναι αυτό που λέμε στα συστήματα πληροφόρησης το α και το ω σε κάποια μορφή.
Κατερίνα, με ελπίζω να ολοκληρώνεις, γιατί σου έχω δώσει 6 λεπτά παραπάνω. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είναι η τελευταία διαφάνεια. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα τη δημιουργία ορολογικών λεξικών, παίρνοντας υπόψη, ξεκινώντας και από το έργο του πρωτοποριακού του Αυστριακού Μηχανικού Βίστερ, και χαίρομαι γιατί και ο Ρος εχθές στα πρωτοποριακά πράγματα που μας λέει και τα πολύ σημαντικά που μας είπε χθες, ξεκινάει από το λεξικό του Βίστερ. Πρέπει να πάρουμε υπόψη αξιοποίηση οδολογιών, τεχνικές κόρες, συνδεδεμένα δεδομένα. Κάποια παραδείγματα μπορούμε να δούμε, είναι ένα έργο είναι σε εξέλιξη ακόμη, έχει κάποιες εφαρμογές στην Πορτογαλία με επικεφαλής την Ρούτε Κώστα και την ομάδα της. Το Μπαμπελνέτ έχει στοιχεία που επίσης μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας κλπ. Να αναπτυχθεί σε συνεργατικό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν θα είναι απλά ένα δικηλεξικό και όποιος συνάνε μπορεί να βάζει μέσα όρους, να αποδίδει κλπ. Να υπάρχουν ελεγχόμενες διαδικασίες. Και τέλος, να υποστηριχθεί το εγχείρημα με εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών και τη συμβολή φορέων όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο οποίο, όπως είπα, είναι καθηγητής ο Σαράτης Κατηδάκης και είναι και άλλοι καθηγητές που μπορούν να βοηθήσουν με υποστήριξη και του Κάλλη, που επίσης υποστηρίζεται από καθηγητές του Πανεπιστημίου, του ΠΑΔΑ, το ΙΕΛ, η Εθνική Βιβλιοθήκη που είναι η ομπρέλα των ελληνικών βιβλιοθήκων και βέβαια και η ΕΛΕΤΟ, η Εταιρεία Ορολογίας. Ευχαριστούμε. Τελείωσα. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μνημειώδες φαίνεται αυτό το έργο. Και λέει ο κύριος Καπιδάκης, για όσους δεν έχουν δει το chat, ότι ο Κάλυπος θα το βγάλει και σε PDF και σε e-book, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, όσες ενδιαφέρεστε, ετοιμαστείτε και για την μορφή αυτή, το λεξικό αυτό στη μορφή αυτή. Θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε στο chat. Κρατήστε τις για αργότερα, για να περάσουμε στους επόμενους ομιλητές και τις επόμενες ομιλήτριες. Έχουμε την Μαλαματένια την Παναγιώτου, τον Κωνσταντίνο, τον Κατζιόνι και τον Γιώργο Τσιάμα, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων και Ορισμών Ενιών Αισθητηριακής Ανάλυσης, που προέκυψε από μία ανάγκη, όπως έχουν και οι ίδιοι και διέγνωσαν, από αισθητηριακές μελέτες του καταναλωτή στη βιομηχανία και σε ερευνητικούς οργανισμούς, από τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και την απόδοση αποτελεσμάτων των ξενόγλωσσων εργασιών στην ελληνική γλώσσα. Εμείς στην D21 έχουμε παρακολουθήσει ένα μέρος των εργασιών τους με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και θα μάθουμε ακόμη περισσότερα σήμερα από την ομιλία τους. Σας δίνουμε το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Μοιράζομαι την οθόνη μου. Είμαστε εντάξει σε πλήρη οθόνη? Βεβαίως, σε πλήρη οθόνη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η μικρή εισαγωγή έγινε. Σας ενημέρωσε η κυρία Φράγκο από που προέκυψε η ανάγκη αυτού του πονήματος. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη για όρους και ορισμούς όρων αισθητηριακής ανάλυσης στην ελληνική γλώσσα. Θα σας κάνουμε πρώτα μία σύντομη εισαγωγή στην αισθητηριακή επιστήμη και την αισθητηριακή ανάλυση, γιατί σίγουρα δεν γνωρίζουν όλοι τι είναι το πεδίο αυτό. Θα σας παρουσιάσουμε τη διαδικασία απόδοσης του εν λόγω λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα, αναφερόμενη τόσο στις τεχνικές και τις αρχές απόδοσης σχηματισμού όρων που εφαρμόστηκαν, όσο και στους προβληματισμούς που προέκυψαν και πώς αυτοί αντιμετωπίστηκαν. Η αισθητηριακή επιστήμη είναι πεδίο διεπιστημονικό. Αξιοποιεί την επιστήμη των τροφίμων, την ψυχολογία, την ιατρική, τη γλωσσολογία και άλλες, για να μελετήσει τις ανθρώπινες αντιδράσεις προς διάφορα προϊόντα, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Η αισθητηριακή επιστήμη βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι αισθήσεις μας είναι το παράθυρό μας στον κόσμο και η γλώσσα είναι το μέσο έκφρασης αντιλήψεων, κουλτούρας, συναισθημάτων κλπ.
Η αισθητηριακή ανάλυση συγκεκριμένα ασχολείται με την πρόκληση, τη μέτρηση, την ανάλυση και την εξήγηση των ανθρώπινων αντιδράσεων προς προϊόντα. Και οι μετρήσεις που προκύπτουν μας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται τα προϊόντα, το πόσο του αρέσουν, ποιες είναι οι επιθυμίες του, το βαθμό που είναι αυτά αποδεκτά. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αυτά για την βιομηχανία τροφίμων συγκεκριμένα. Το διαθέσιμο λεξιλόγιο για την αισθητηριακή ανάλυση στην ελληνική γλώσσα ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένο και ανομοιόμορφο. Ξεκίνησε λοιπόν το 2019 μία συντονισμένη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αυτού στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής. Για την εργασία χρησιμοποιήθηκε ως βάση το πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO 5492 του 2008 για το λεξιλόγιο της αισθητηριακής ανάλυσης, το οποίο περιλαμβάνει όρους στην αγγλική, γαλλική, ρωσική, γερμανική και ισπανική γλώσσα. Δίνεται όρος, ο ορισμός του, αν αφορά ιδιότητα τροφίμου, δίνονται διαβαθμίσεις με τους σχετικούς όρους, χαρακτηρισμούς τροφίμων και παραδείγματα τρόφιμα αναφοράς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το επίπεδο χρήσης του αισθητηριακού λεξιλογίου ποικίλει, καθώς χρησιμοποιείται μεταξύ ειδικών, από ειδικούς προς μη εξειδικευμένο κοινό, μεταξύ δοκιμαστών διαφόρων μορφωτικών επιπέδων σε μελέτες καταναλωτή κλπ. Για το λόγο αυτό, για παράδειγμα, η λέξη brittle αποδόθηκε ως εύθραυστος που θράβεται στο δάγκωμα, συνδυάζοντας με τον τρόπο αυτό μία λέξη υψηλού επίπεδου χρήσης με μία εξήγηση περιοριστική της έννοιας. Η λέξη ψαθυρός δεν επιλέχθηκε, καθώς δεν λιματογραφείται σε όλα τα νεοελληνικά λεξικά και σε όσα καταγράφεται χαρακτηρίζεται ως αρχαϊκή. Για την απόδοση των όρων και των ορισμών του προτύπου συγκροτήθηκε η Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Αντιδράσεων Καταναλωτή και Οργανοληπτικής Ανάλυσης Τροφίμων και Ποτών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λεξικογράφος και ειδικός της αισθητηριακής επιστήμης, και δύο μέλη του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ, ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, έμπειροι ορολόγοι και οι δύο. Τα μέλη του εργαστηρίου και του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ εργάστηκαν ανεξάρτητα για την απόδοση των όρων στα ελληνικά, χρησιμοποιώντας πηγές όπως διαδικτυακά εργαλεία μετάφρασης, βάσεις όρων, παράλληλα κείμενα σε αγγλικά και ελληνικά, έγγραφα μεταφρασμένα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίγλωσσα αγγλοελληνικά λεξικά, μονόγλωσσα ελληνικά λεξικά, βιβλία ελληνικής γραμματικής, επιστημονικά άρθρα και βιβλία αισθητηριακής ανάλυσης, σχετικές διδακτορικές διατριβές και άλλα. Η Επιτροπή συνεδρίαζε ανά δύο εβδομάδες με τα υπόλοιπα μέλη του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ, τα οποία είναι διακεκριμένοι γλωσσολόγοι, ορολόγοι και μεταφραστές. Γινόταν συζήτηση για τα προτινόμενα ελληνικά ισοδύναμα και έπρεπε να επιτευχθεί συνένεση μέσω ανταλλαγής απόψεων και παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά επικρατούσε η άποψη της πλειοψηφίας. Η Επιτροπή εργάστηκε εφαρμόζοντας τεχνικές και αρχές σχηματισμού όρων, όπως περιγράφονται σε σχετικά διεθνή και ελληνικά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα, νέοι όροι είναι δυνατόν να σχηματιστούν ακολουθώντας τις αρχές της παραγωγής, της σύνθεσης ή της συντόμευσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες μορφές, για παράδειγμα ένα επίθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό ή να χρησιμοποιηθεί μια λέξη γενικού λεξιλογίου ως όρος κλπ. Όροι επίσης μπορούν να σχηματιστούν με δανεισμό ξένων όρων. Κατά τον σχηματισμό όρων, πρέπει ο όρος να είναι κατανοητός χωρίς να συνοδεύεται από ορισμό, ο όρος να εντάσσεται ομαλά στο σύστημα, τα σημασιολογικά σχήματα να είναι οικεία και καθιερωμένα, οι όροι να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικοί, προτιμώνται σχηματισμοί που ευνοούν τη δημιουργία παραγόγων και συνθέτων και που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ελληνικής γλώσσας και προτιμώνται όροι στην ελληνική γλώσσα έναντι των άμεσων δανείων. Κατά την απόδοση της ορολογίας της αισθητηριακής ανάλυσης στα ελληνικά, προέκυψαν ζητήματα που αφορούσαν κυρίως όρους, όχι τόσο στους ορισμούς. Ακολουθούν παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων
και παρουσιάζεται ο χειρισμός του. Ο όρος attributes αποδίδει μία βασική έννοια της αισθητηριακής ανάλυσης και εμφανίζεται σε πολλούς ορισμούς. Η λέξη αυτή στη γενική γλώσσα μεταφράζεται συνήθως ως χαρακτηριστικό, αποδίδοντας και τις λέξεις feature και characteristic. Το πρόβλημα είναι ότι στην αισθητηριακή ανάλυση δηλώνει χαρακτηριστικό τροφίμου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό μέσω των αισθήσεων. Και ο όρος μπορεί να απαντάται στην ίδια πρόταση με τη λέξη feature ή characteristic. Έτσι, αποδόθηκε ως αντιληπτό χαρακτηριστικό, αξιοποιώντας τον ορισμό και βάζοντας τη λέξη αντιληπτό σε παρένθεση για την περίπτωση που θα χρειαστεί να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των attribute, feature και characteristic αναφορικά με ένα προϊόν. Για τα επίθετα crunchy και crispy, τα οποία εκφράζουν βαθμούς θραυστότητας, το ίδιο επίθετο χρησιμοποιήθηκε με την προσθήκη περιγραφής σε παρένθεση για την περίπτωση που χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο. Έτσι έχουμε crunchy, τραγανός κατά τη μάσηση, και crispy, τραγανός στο δάγκωμα. Ο όρος duo-trio test αποδόθηκε ως δοκιμή 2 από 3, παρότι βρέθηκε να έχει ήδη μεταφραστεί ως δοκιμή duo-trio. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας θεωρήθηκε προτιμότερη σύμφωνα με τις προαναφερθήσεις αρχές. Ο όρος έτσι αποδόθηκε αξιοποιώντας τον ορισμό της έννοιας και κατά αναλογία προς τον τρόπο απόδοσης άλλου σχετικού όρου που ήταν ήδη καθιερωμένο στα ελληνικά, τον όρο 2 out of 5 test, δοκιμή 2 από 5. Για πολλούς από τους όρους, έπειτα από τις αρχές της γλωσσικής καταλληλότητας και ορθότητας, τηρήθηκε η μεταφραστική αρχή της συνέπειας. Οι ελληνικοί όροι σχηματίστηκαν κατά αναλογία προς υπάρχοντες, εφαρμόζοντας τον κανόνα προτίμησης μονολεκτικών όρων και χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο επίθετο ως θέμα με την προσθήκη της κατάληξης σχηματισμού ουσιαστικών ότητα, όπως για παράδειγμα bitterness, πικρότητα, saltiness, αλμυρότητα, fracturability, θραυστότητα κλπ. Για τον όρο palatability, οι δύο μεταφραστικές επιλογές ήταν διαθέσιμες από το λεξιλόγιο της γενικής γλώσσας, νοστιμάδα και γευστικότητα. Όμως, καμία από τις δύο αυτές επιλογές δεν ανήκει υφολογικά στο ίδιο επίπεδο με τον αγγλικό όρο. Έτσι, ένας νέος όρος σχηματίστηκε, η ευγευστότητα, όρος που αποδίδει την έννοια, είναι σημασιολογικά διαφανής και ταιριάζει υφολογικά και μορφολογικά με άλλους του πεδίου. Η μετάφραση αγγλόφωνων όρων που προήλθαν μορφολογικά από ελληνικές λέξεις ήταν μια σχετικά πιο εύκολη διαδικασία. Παρότι οι ελληνικοί όροι που προέκυψαν είναι νεολογισμοί, λέξεις άγνωστες στους χρήστες και μη καθιερωμένες, είναι σημασιολογικά διαφανείς. Τέτοιοι όροι που προέκυψαν από ελληνικές λέξεις είναι σωμαίσθησης, σωματαισθησία ή σωματέσθηση, κινέσθησης, κινεσθησία ή κινέσθηση και psychophysics, ψυχοφυσική. Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις δόθηκαν ως επιλογή δύο ελληνικοί όροι και θα φανεί με την πάροδο των ετών ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Οι όροι αυτοί, όπως και το mouthfeel, στοματέσθημα, και afterfeel, μετέστημα, σχηματίστηκαν κατά αναλογία προς τους αγγλικούς, ακολουθώντας κανόνες παραγωγής συνθέτων της ελληνικής. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο όρος halo effect, ο οποίος είχε ήδη μεταφραστεί και χρησιμοποιούνταν ευρέως ως φαινόμενο του φωτοστέφανου. Αυτό όμως αποτελεί κακή απόδοση του όρου, καθώς το φαινόμενο που αποδίδει δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική λέξη φωτοστέφανο. Ειδικά περιγράφει την περίπτωση επίδρασης του πλαισίου εφαρμογής, όπου η ευνοϊκή ή δυσμενής αξιολόγηση ενός ερεθίσματος σε ένα χαρακτηριστικό τίνει να προκαλέσει αντίστοιχα ευνοϊκή ή δυσμενή αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών. Θα μπορούσαμε να το φανταστούμε δηλαδή σαν ομόκεντρους κύκλους που δημιουργεί μια πέτρα που πέφτει στο νερό. Συνεπώς, ο όρος αποδόθηκε ως φαινόμενο της άλλο, που περιγράφει το φαινόμενο με πιο διαφανή τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ελληνική λέξη από την οποία προέκυψε ο αγγλικός. Αν και η ελληνική λέξη άλλος είναι υφολογικά επίσημη και λογοτεχνική κατά τα ελληνικά λεξικά,
και ακολουθεί αρχαιοπρεπείς κανόνες κλήσης είναι ετυμολογικά και σημασιολογικά πιο κατάλληλη για να αποδοθεί η έννοια. Η απόδοση του όρου flavor στα ελληνικά ήταν δύσκολη, καθώς αναφέρεται στον σύνθετο συνδυασμό των αισθημάτων όσφρησης, γεύσης και τριδίμου, που γίνονται αντιληπτά κατά τη διάρκεια της γευστικής δοκιμής. Ήταν δύσκολο να σχηματιστεί ένας διαφανής και απλός όρος που να αποδίδει παράλληλα την περιπλοκότητα της έννοιας. Τελικά δημιουργήθηκε ο νεολογισμός οσμόγευση, συνδυάζοντας τις λέξεις οσμή και γεύση. Το επίθετο crusty, που περιγράφει τρόφιμο με σκληρή κρούστα που σπάει εύκολα, όπως παραδείγματος χάρη η κόρα του φρέσκου ψωμιού, αποδόθηκε ως κρουστός, χρησιμοποιώντας μία υπάρχουσα ελληνική λέξη με νέα σημασία. Το επίθετο κρουστό στη γενική γλώσσα χρησιμοποιούνταν ήδη για να περιγράψει ένα μουσικό όργανο που παίζεται με κρούση και ένα είδος υφάσματος με πολύ πυκνή ύφανση. Για όρους που χρησιμοποιούνται ηχητικά αυτούσι και είναι πλέον καθιερωμένοι σε διάφορες γλώσσες, όπως umami, marshmallow, profile, επιλέχθηκε η τεχνική της φωνητικής μεταγραφής, καθώς οι Έλληνες ομιλητές είναι εξοικειωμένοι με τους αγγλόφωνους όρους και τις ελληνοποιημένες τους γραπτές μορφές. Τα επίθετα που δίνονται στο ίζο ως παραδείγματα βαθμών για τις ιδιότητες της προσφυσικότητας και της κοκκιότητας αποδόθηκαν στα ελληνικά με ποιοτικούς βαθμούς. Η επιλογή αυτή έγινε διότι δεν υπάρχουν στα ελληνικά τόσα συνώνυμα ώστε να εκφραστούν αυτές οι διαφορές. Προέκυψαν λοιπόν όροι με συνδυασμό του επιθέτου της ιδιότητας με επίρρημα βαθμού. Για παράδειγμα, τάκι, ελαφρός κολώδης, clinging, μετρίος κολώδης και ούτω καθεξής. Ο όρος grading αποδίδει μία μέθοδο αξιολόγησης που περιλαμβάνει διάφορες υπομεθόδους, όπως ranking, rating, scoring. Στη γενική γλώσσα και οι τρεις λέξεις θα μπορούσαν να αποδοθούν ως βαθμολόγηση ή βαθμολογία. Στην αισθητηριακή ανάλυση όμως αυτοί οι όροι αναφέρονται σε διαφορετικές υπομεθόδους αξιολόγησης και η διάκριση μεταξύ τους πρέπει να είναι γλωσσικά εμφανής. Έτσι αξιοποιήθηκαν οι ορισμοί και οι όροι scoring προέκυψε να είναι βαθμολόγηση, grading διαβάθμιση και rating διαβάθμιση σε κλίμακα. Ο όρος hedonic σημαίνει σχετικός με την ευχαρίστηση και προέρχεται από τη λέξη του ελληνικού λεξιλογίου ειδονικός, που σημαίνει σχετικός με την ειδονή ή που προκαλεί ειδονή. Συγκεκριμένα όμως στο πεδίο της αισθητηριακής ανάλυσης, ο όρος σημαίνει αυτόν που έχει σχέση με αρέσκεια ή απαρέσκεια. Μιλάμε λοιπόν για ψευδόφιλες μονάδες, false friends δηλαδή. Ως αποτέλεσμα, ο αγγλόφωνος όρος δεν έπρεπε να αποδοθεί ως ειδονικός, παρότι τον βρήκαμε να χρησιμοποιείται συχνά με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες εργασίες. Επιλέχθηκε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η λέξη αρέσκειας σε γενική πτώση για να αποφευχθεί η παρανόηση που θα προκαλούσε στον Έλληνα συγκεκριμένα χρήστη. Οπότε έχουμε όρους όπως hedonic judgment, κρίση αρέσκειας, hedonic questioner, ερωτηματολόγιο αρέσκειας κλπ. Κατά τη διαδικασία απόδοσης του αισθητηριακού λεξιλογίου από τα αγγλικά στα ελληνικά, προέκυψαν ζητήματα και προβληματισμοί, αλλά οι τεχνικές και οι αρχές που παρέχονται από τα πρότυπα ISO και ELOT ως οδηγή μετάφρασης και σχηματισμού όρων, παρήχαν πλαίσιο και ασφαλές έδαφος για το συγκεκριμένο έργο. Όσον αφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάφραση και τον σχηματισμό των όρων, η προτίμηση για την ελληνική γλώσσα ήταν η πρώτη που εφαρμόστηκε, καθώς αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της εργασίας. Η σημασιολογική διαφάνεια των όρων ήταν επίσης προτεραιότητα. Προτιμήθηκε η χρήση υπαρχουσών ελληνικών μορφών, ειδικά στην περίπτωση των επιθέτων, τα οποία αποτελούν μέρος του γενικού λεξιλογίου, στη γλώσσα πηγή και το περιθώριο για δημιουργία νεολογισμών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι στενό. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια το είχαν οι περιπτώσεις όπου απαιτούνταν σχηματισμός νέου όρου.
Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν και τη σημαντικότερη προσφορά αυτής της εργασίας στο πεδίο της αισθητηριακής επιστήμης και στην ελληνική ορολογία. Νεολογισμοί παρήχθησαν για ουσιαστικά που σημαίνουν έννοιες και ιδιότητες τροφίμων. Προέκυψαν ουσιαστικά που είναι σημασιολογικά διαφανή για τον Έλληνα και ενσωματώνονται ομαλά στο ελληνικό λεξιλόγιο. Περισσότερες περιπτώσεις προβληματισμών και χειρισμού τους αναφέρονται στο άρθρο της ανακοίνωσης. Το γλωσσάριο που προέκυψε πέρασε από την κρίση των μελών της Ελέτο, δημοσιεύεται στη συνέχεια στο περιοδικό της Ελέτο Ορόγραμμα, είναι ελεύθερα διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ελέτο και στην τετράγλωση ορολογική βάση Sensotherm της Ελέτο. Περιλαμβάνει 199 αγγλοελληνικά αλήματα και αντίστροφα αλφαβητικά ελληνοαγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε ήδη σχόλια από τη βιομηχανία τροφίμου και συγκεκριμένα από την εταιρεία Παπαδοπούλου, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γλωσσάριο σε μελέτες καταναλωτή. Το βρίσκουν εξαιρετικά χρηστικό και περιμένουν το επόμενο στάδιο της εργασίας που αφορά τη χρήση τροφίμων και προϊόντων από την ελληνική αγορά ως παραδείγματα για τις διάφορες ιδιότητες, ώστε να είναι πιο εύκολο και κατανοητό για την βιομηχανία και για τους καταναλωτές που συμμετέχουν στις μελέτες. Τροφίμου, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τένια, και για τα καλά νέα που μας μετέφερες και για την εξαιρετική δουλειά και για τα καλά νέα που μας μετέφερες από την αγορά, από την κατευθείαν από την πηγή, και εύχομαι η 199 όρη να γίνει 1199 πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην αγαπητή Στέλλα, με την οποία συμπροεδρεύουμε σήμερα, προκειμένου να πάρει τη σκυτάλη από εμένα και να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις στο τέλος. Οπότε περνάμε τώρα, ευχαριστώ Έφη, περνάμε τώρα στην τρίτη μας παρουσίαση με τίτλο «Λεξικό όρων υποδομών, γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας». Προφανώς μιλάμε για μεγάλα αποθετήρια, στα οποία φυλάμε και κάνουμε διαθέσιμα γλωσσικούς πόρους και τέλος πάντων πόρους γλωσσικής τεχνολογίας. Οι παρουσιάστριες είναι η κυρία Μαρία Γαβριλίδου, η κυρία Πέννη Λαμπροπούλου, η κυρία Κανέλα Πουλή και η κυρία Ηρώ Τσιούλη. Όλες σημαντικές λεξικογράφοι, υπολογιστικές γλωσσολόγοι και μέλη του ΙΕΛ. Παρακαλώ, ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους. Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Κάνω ένα λεπτάκι share screen. Βλέπετε ή όχι? Δεν έχει ανέβει ακόμα, Κανέλα, τουλάχιστον σε μένα. Ναι. Ούτε σε μένα ακόμα. Ούτε σε μένα, Κανελίτσα. Πώς να ξαναρχίσει? Θα κάνω διακοπή. Ναι, να ξαναρχίσετε εκείνη τον διαμιλισμό. Να το ανοίξετε πριν. Ναι, ναι. Δευτερόλεπτο. Δεν κλείνει ο διαμιλισμός, για να το ξανανοίξω. Α, ωραία. Τώρα. Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει, ναι, ναι, ναι. Είναι full screen, είναι πλήρης οθόνη. Ωραία. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Τωράκη και θα σας δείξω πώς δημιουργήθηκε ένα λεξικό όρων υποδομών, γλωσσικών πόρων και γλωσσικής τεχνολογίας σε SCOS. Θα δούμε τη στοχοθεσία, θα δούμε τον τρόπο που έγινε η συλλογή του υλικού, τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και την δημοσίευση. Το λεξικό αυτό είναι αγγλοελληνικό και περιέχει όρους που περιγράφουν τους γλωσσικούς πόρους και τη γλωσσική τεχνολογία, καθώς και τις ερευνητικές υποδομές τις οποίες αυτοί φιλοξενούνται.
Συγκεκριμένα την ερευνητική υποδομή Clarin-L, που είναι η εθνική υποδομή για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και είναι και το ελληνικό σκέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Clarin-ERIC. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το σύνολο περίπου της υποδομής είναι στα αγγλικά, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διασύνδεση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς κόμβους. Τώρα, γλωσσικοί πόροι είναι σώματα κειμένων, είναι λεξικά, είναι γραμματικές, τα οποία μπορεί να έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, να είναι μονόγλωσσα, δίγλωσσα, πολύγλωσσα ή πολυτροπικά, δηλαδή να διατίθενται σε παραπάνω από ένα μέσα, να είναι δηλαδή διαθέσιμα σε κείμενο και σε βίντεο. Η γλωσσική τεχνολογία, από την άλλη, είναι τα εργαλεία και οι διαδικτυακές υπηρεσίες με τα οποία γίνεται επεξεργασία αυτών των γλωσσικών πόρων. Επιπλέον, οι όροι του λεξικού περιγράφουν διάφορες διαδικασίες που γίνονται στις ερευνητικές υποδομές, που είναι η τεκμηρίωση, η διαχείριση των πόρων και η επεξεργασία τους. Η υποδομή απευθύνεται στο ερευνητικό και το ακαδημαϊκό προσωπικό, στους φοιτητές όλων των επιπέδων, αλλά και στο ευρύ κοινό. Οπότε έπρεπε να δημιουργηθεί ένα λεξικό που να αποδίδει όλους αυτούς τους όρους στα ελληνικά, να τους συστηματοποιεί και να τους εναρμονίζει και να προσφέρει τεκμηρίωση για διευκόλυνση των παρόχων και των χρηστών. Οι πηγές μας είναι τέσσερις. Είναι το μοντέλο Clarin-Share, που είναι το σχήμα μεταδεδομένων που περιγράφει τους γλωσσικούς πόρους και τη γλωσσική τεχνολογία. Είναι η διαπαφή Clarin-L και είναι και, και τα δύο πληροφοριακές πηγές, το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης και η διαδικτυακή πύλη. Όλα αυτά συναποτελούν την υποδομή Clarin-L και έχουν όρους στα αγγλικά και τα ελληνικά που έχουν αποδοθεί από διάφορους ανθρώπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, οπότε έχουμε μια ποικιλία στον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί η ορολογία. Πολύ σύντομα, να σας δείξω το μοντέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει 276 κλάσεις, έχει 581 ιδιότητες, 1196 στιγμιότυπα. Μόλις ανοίξει θα το δούμε. Οπότε αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα υποσύνολο του υλικού που περιέχει και συγκεκριμένα όλοι οι όροι, οι οποίοι κωδικοποιούν τις λειτουργίες που επιτελούν οι υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας. Αν κάνουμε εδώ μια γρήγορη αναζήτηση για μια τέτοια λειτουργία που είναι η επισημείωση, το annotation, θα δούμε πώς περιγράφεται στο μοντέλο. Δεύτερη πηγή μας είναι η διαπαφή, η ίδια, το Clarin-L. Διαπαφή περιλαμβάνονται πόροι. Ο κάθε πόρος έχει μία εγγραφή μεταδεδομένων, όπως αυτή που βλέπουμε εδώ, που περιέχει διάφορα σημαντικά στοιχεία για τον πόρο και συνοδεύεται συνήθως από υλικό που έχει μεταφορτωθεί και είναι ο ίδιος ο πόρος. Το περιβάλλον αυτό περιέχει πόρους που ανήκουν στην αρχαιονομία, στην τεκμηρίωση, στην γλωσσική τεχνολογία και στην διαχείριση πόρων. Η τρίτη μας πηγή είναι το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο διατίθεται σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες πηγές και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και εδώ περιγράφονται όλες οι διαδικασίες που μπορεί να γίνουν στην υποδομή, όλοι οι τύποι χρηστών, τα δικαιώματα που έχουν και οι διάφορες ενέργειες που μπορούν να κάνουν πάνω στους πόρους. Και τέλος, μισό λεπτό γιατί... Τέλος, η τελευταία πηγή είναι η διαδικτυακή πύλη, όπου και εδώ το υλικό παρέχεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά, που περιέχει πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικό σε σχέση με το δίκτυο και το ευρωπαϊκό, το Clarin-ERIC, αλλά και το ελληνικό. Έχει απαντήσει σε διάφορες πολύ συχνές ερωτήσεις που αφορούν νομικά και τεχνικά ζητήματα, ανακοινώσεις για διάφορα συνέδρια σχετικά με το χώρο και διάφορα σημαντικά γεγονότα. Η συλλογή του υλικού έγινε σε δύο κύκλους. Ο πρώτος έγινε από φοιτητές και ο δεύτερος από την ομάδα εργασίας του ΙΕΛ. Οι φοιτητές ήταν η Δήμητρα Γρηγορίου, η Ελένη Πετινού και ο Βασίλης Οπετικάς.
Να πω εδώ ότι το υλικό που πήραμε από το μοντέλο ClarinShare, το σχήμα με τα δεδομένων, ήρθε αυτόματα, ενώ όλο το υπόλοιπο υλικό που καταγράφηκε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, στη διαδικτυακή πύλη και στη διαπαφή, η εργασία εκεί έγινε χειρονακτικά. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί ο υποψήφιος όρος, για παράδειγμα όρος επισημείωση. Είχαν δοθεί κάποιες βοήθειες στους φοιτητές, όπως ότι υποψήφιος όρος θα μπορούσε να είναι κάποιος που έχει ήδη μετάφραση μέσα σε ένα κείμενο, ή όρος ο οποίος είναι σε υπερσύνδεση και η υπερσύνδεση οδηγεί κάπου αλλού που γίνεται κάποια επεξήγηση του όρου, δίνεται ένας υποτυπώδης ορισμός. Έπειτα, οι όροι αυτοί αντιστοιχήθηκαν, tagging επισημείωση, σε περιπτώσεις όπου βρέθηκε κάποιος όρος εκτός των τεσσάρων αυτών προαναφερθέντων πηγών, καταγράφηκε η πηγή, όπως εδώ είναι το εγχειρίδιο εισαγωγής στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων του κυρίου Γούτσου και της κυρίας Φραγκάκη. Προστέθηκαν όλοι οι εναλλακτικοί όροι. Για το tagging είναι το annotation, labeling και labeling με τις εναλλακτικές γραφές. Για τα ελληνικά, το επισημείωση έχει ως εναλλακτικούς όρους την ετικετοποίηση και την ονοματοθέτηση. Και στο παράδειγμα που έχω, το επόμενο για το machine translation, βλέπουμε ότι ως εναλλακτικοί όροι συμπεριλήφθηκαν και τα ακρονίμια. Το μοντέλο έδινε, το μοντέλο, δηλαδή το σχήμα μεταδεδομένων, έδινε και ορισμούς για κάποιους όρους. Αυτοί μεταφράστηκαν, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ορισμοί για κάποιον όρο, έπρεπε να αναζητηθούν οι ορισμοί αυτοί και να καταγραφεί πάλι η πηγή. Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθούν 935 έγγραφες. Και στη συνέχεια ξεκίνησε η επεξεργασία. Έπρεπε να γίνει ποιοτικός έλεγχος των σχολείων, των πηγών των όρων και των πηγών των ορισμών, να γίνουν διορθώσεις των ελλείψεων και των λανθών και να γίνει η εκαθάριση δίπλα εγγραφών με συγχώνευση πηγών των όρων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη εγγραφή που να έχει όλη την πληροφορία. Είπα ότι το μοντέλο, το ClarinShare, ήταν στα αγγλικά και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είχε ελληνικό αντίστοιχο. Οπότε υπήρχαν 240 περίπου όροι που έπρεπε να έχουν ένα μεταφραστικό ισοδύναμο. Εκεί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, οπότε χρησιμοποιήσαμε τις δύο μηχανές, το DeepL και το Google Translate, για να μας δώσουν αυτόματα το μεταφραστικό τους αντίστοιχο. Οι όροι αυτοί που βγήκαν ελέγχθηκαν από δύο ειδικούς, οι οποίοι μπορούσαν είτε να τους απορρίψουν, είτε να τους δεχτούν, είτε να προτείνουν κάποιον άλλον δικό τους. Είναι σημαντικό το ότι οι ειδικοί είχαν απόλυτη συμφωνία στο 45% των όρων που είδαν. Στο τέλος, η τελική απόφαση πάρθηκε από έναν επικυρωτή, ο οποίος είδε όλη τη δουλειά που είχε γίνει και από τους ειδικούς και από τις μεταφραστικές μηχανές και ο ίδιος αποφάσισε ποιο θα είναι το μεταφραστικό ισοδύναμο στα ελληνικά. Είναι επίσης σημαντικό ότι στους μισούς περίπου όρους από αυτούς, τους 124, οι δύο μεταφραστικές μηχανές έδιναν το ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης, στο στάδιο αυτό έγινε αντιπαραβολή με διάφορες άλλες πηγές για να γίνουν διορθώσεις και εμπλουτισμός, κυρίως με συγγράμματα που είναι διαθέσιμα στον κάλυπο, και είναι βιβλία υπολογιστικής γλωσσολογίας, υπολογιστικής υφολογίας, καθώς και το Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμού, αλλά και το Λεξικό Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ο πρώτος τόμος. Έπειτα έγινε έλεγχος της καταλληλότητας του όρου, γιατί όπως προανέφερα υπήρχαν διάφορα επιστημονικά πεδία που είχαν εισέλθει στο λεξικό, πληροφορική, γλωσσολογία, νομική, αρχαιονομία και αποφασίσαμε ποιους θα κρατήσουμε και ποιους θα απορρίψουμε. Έτσι έγινε διαγραφή όρων που ανήκουν στο γενικό λεξιλόγιο, όπως είναι το user και το process, ενώ προσθέθηκαν όροι οι οποίοι εμπλούτιζαν το λεξικό μας. Δηλαδή, είχαμε τον όρο annotator και έτσι προσθέσαμε εμείς τον όρο annotation tool. Είχαμε εντοπίσει τους όρους multilingual data και corpus, οπότε προσθέσαμε εμείς τους όρους multilingual data και multilingual corpus. Τέλος, έγινε επιλογή του προτιμητέου όρου, όπου εδώ έχουμε τη στίχηση συνόλων και όχι ενός όρου προς κάποιον άλλον. Επομένως, τα σύνολα annotation, tagging, labeling με τις δύο γραφές, αντιστοιχούν στο σύνολο όρων επισημείωση, ονοματοθέτηση, ετικετοποίηση. Στην ελληνική προτιμητέος όρος είναι το επισημείωση και στην αγγλική το annotation. Εφόσον επιλέχθηκε ο προτιμητέος όρος, έγινε εναρμόνιση των σύμπλοκων όρων που περιέχουν αυτούς τους όρους. Εδώ χρησιμοποιήσαμε ως εργαλεία δύο βιβλιογραφικές βάσεις, το Google Scholar και το ACL Anthology. Το ACL Anthology επιλέχθηκε γιατί είναι μια βιβλιογραφική βάση που περιέχει δημοσιεύσεις και άρθρα στον χώρο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της υπολογιστικής γλωσσολογίας και το Google Scholar επειδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Οπότε, είχαμε θέσει ως όριο να υπάρχουν τουλάχιστον 5 εμφανίσεις είτε στη μία βιβλιογραφική βάση είτε στην άλλη. Έτσι, το labeling of dates με τις δύο γραφές εναλλακτικές
προστέθηκε στο λεξικό μας, γιατί έχει αριθμό εμφανίσεων, ενώ το tagging of events, που έχει μόνο 3 εμφανίσεις στο Google Scholar, απορρίφθηκε. Αντίστοιχα για τα ελληνικά, κάναμε αναζήτηση στο Google, οπότε όταν είχαμε ονοματοθέτηση ημερομηνιών και ετικετοποίηση ημερομηνιών με μηδενικές εμφανίσεις, απορρίψαμε τους όρους αυτούς. Για την απόδοση των όρων στα ελληνικά, ακολουθήσαμε τις βασικές αρχές ορολογίας ELOT 2010 και ISO 2022, με κάποιες μικρές παρεκκλήσεις. Δηλαδή, όταν είχε καθιερωθεί ο όρος στα αγγλικά, όπως είναι το data και το metadata, ο όρος αποδόθηκε επίσης στα ελληνικά στο πληθυντικό. Είχαμε όρους όπως το information extraction, που έχει καθιερωθεί ως εξαγωγή πληροφορίας, αλλά αποδώσαμε τον όρο answer extraction ως εξαγωγή απαντήσεων, θεωρώντας ότι το απάντηση θα ήταν περιοριστικό, διότι θα έδινε την εντύπωση ότι δίνεται μια συγκεκριμένη απάντηση, ενώ εδώ θέλουμε να καλύψουμε τη διαδικασία που γίνεται από τα question answering συστήματα. Επίσης, φυσικά ασκεί, όχι πίεση, αλλά επηρεάζεται η απόφασή μας για την απόδοση ενός όρου από τον ήδη υπάρχοντα, όπως εδώ το μηχανική μάθηση, το machine learning, οδήγησε στο να αποφασίσουμε ως απόδοση του όρου machine understanding το μηχανική κατανόηση και όχι το κατανόηση μηχανής ή από μηχανή. Τέλος, υλοποιήσαμε με τον τρόπο που είπε και η κυρία Τωράκη, χρησιμοποιώντας τα συνδεδεμένα δεδομένα για να είναι εύκολα προσβάσιμο το λεξικό μας από μηχανές και να μπορεί να διασυνδεθεί με άλλους πόρους. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το μοντέλο SCOS για να υλοποιήσουμε το λεξικό μας, κάνοντας πρώτα μία μετατροπή του αρχείου που δουλεύαμε όλοι, που ήταν ένα Excel που μετατρέπει σε CSV, σε RDF, με το εργαλείο Morph KGC. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε στο λεξικό που διατίθεται ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή 573 όρους που είναι αντιστοιχισμένοι ελληνικά και αγγλικά, οι οποίοι συνοδεύονται στα ελληνικά με 169 εναλλακτικούς και άλλους 302 για τα αγγλικά. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Εδώ λοιπόν, αναζητώντας τον όρο επισημείωση, βλέπουμε ότι ο όρος αυτός είναι ο προτιμητέος, βλέπουμε τον ορισμό του, βλέπουμε ότι έχει έναν υπερώνυμο όρο το λειτουργία, είναι τα functions που είπαμε ότι πήραμε από το σχήμα μεταδεδομένων, έχει υπώνυμους όρους το ανωνυμοποίηση, επισημείωση κειμένου, επισημείωση ορολογίας, επισημείωση πολυμέσων. Ως entry terms είναι οι εναλλακτικοί όροι στα ελληνικά, ετικετοποίηση και ονοματοθέτηση. Υπάρχει σχόλιο που περνάει πάλι από το σχήμα μεταδεδομένων και εδώ αναφέρεται η πηγή του ελληνικού όρου. Και ακριβώς από κάτω στο definition source είναι η πηγή του ορισμού. Ακολουθούν τα μεταφραστικά ισοδύναμα στα αγγλικά, με annotation, τον προτιμητέο όρο, το labeling και το tagging ως εναλλακτικούς, το URI, που είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που παίρνει από το SCOS, και μπορούν να εξαχθούν τα αρχεία αυτά, δηλαδή αυτή η πληροφορία, σε RDF, XML, Turtle και JSON. Κλείνοντας, να πω ότι τα μελλοντικά μας βήματα είναι να προσθέσουμε ιεραρχικές και άλλες σχέσεις μεταξύ των όρων βάσει του μοντέλου SCOS, να εμπλουτίσουμε την αναπαράσταση βάσει του συστατικού ορολογίας του μοντέλου OntoLex Lemon και να διαθέσουμε το λεξικό μέσω της υποδομής Clarin L. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιες ερωτήσεις υπάρχουν στο chat για μετά. Ευχαριστούμε πολύ επίσης, διότι ο χρόνος, τηρήσατε το χρόνο εξαιρετικά, ώστε να υπάρχει μετά χρόνος για κάποια συζήτηση. Και τώρα περνάμε στην τελευταία μας παρουσίαση για σήμερα, με το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, παρουσίαση γλωσσαρίου στο αντικείμενο της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Η παρουσίαση θα γίνει από τους κυρίους Σταύρο Κάτσιο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Ξενογλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και την κυρία Αθηνά Φατσέα, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ στο ίδιο τμήμα, το Τμήμα Ξενογλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχετε το λόγο, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση. Κάνω share screen. Αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι βλέπετε την οθόνη μου. Τέλεια. Και οπότε, όπως μας προσφωνήσατε και εσείς, η παρουσίασή μας αφορά
την κοινοποίηση ενός γλωσσαρίου στο αντικείμενο της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Να αναφέρω απλώς ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έδρας UNESCO για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει απονεμηθεί στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου από τον Ιούνιο του 2021. Ωραία. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της παρουσίασης. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για την ανάπτυξη, την παγίωση και τη διάδοση της ορολογίας στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένης της έλλειψης μιας κοινής ορολογικής βάσης στους ζεύγους γλωσσών ελληνικά-αγγλικά. Η παγίωση της ορολογίας διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, επιτρέποντας την ακριβή και συνεπή χρήση της ειδικής γλώσσας και εμποδίζοντας τυχόν παρερμηνείς ή ασάφειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της διδασκαλίας, όπου η ακρίβεια και η κατανόηση των ειδικών όρων είναι ζωτική σημασία. Επιπλέον, η εν λόγω ορολογική βάση μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μεταφραστές και τους διερμηνείς που ασχολούνται με αυτό το θεματικό πεδίο, διασφαλίζοντας τη συνέπεια και την ακρίβεια στη μεταφορά του ειδικού λεξιλογίου από τη γλώσσα πηγή στη γλώσσα στόχο. Ο όρος μετάφραση, να πούμε πολύ εισαγωγικά, ενέχει διάφορες σημασίες, καθώς δυνατόν αναφέρεται στο γενικότερο θεματικό πεδίο και φαινόμενο της μετάφρασης, στο προϊόν της μετάφρασης ή στη διεργασία της μετάφρασης. Όσον αφορά το τελευταίο πεδίο, κατά τη διεργασία της μετάφρασης μεταξύ δύο γλωσσών, ο μεταφραστής μετατρέπει το πρωτότυπο γραπτό κείμενο από τη γλώσσα του πρωτοτύπου σε ένα γραπτό κείμενο σε μια άλλη γλώσσα, στη γλώσσα στόχο. Σκοπός της μεταφραστικής διεργασίας είναι να επιτευχθεί μια σχέση ισοδυναμίας ή διαφορετικά μια σχέση ίσης επικοινωνιακής αξίας ανάμεσα στα δύο κείμενα. Έτσι, το κείμενο πηγή και το κείμενο στόχο θα πρέπει να μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα στον αναγνώστη, λαμβανομένου πάντα υπόψη των περιορισμών του προς μετάφραση κειμένου, όπως είναι το συγκείμενο, αλλά και τους περιορισμούς κάθε γλωσσικού συστήματος, όπως είναι η γραμματική, το συντακτικό, οι ιδιωματισμοί και άλλα. Πιο συγκεκριμένα, η μετάφραση ειδικών κειμένων συνιστά μια απαιτητική και δύσκολη διεργασία, προϋποτίθεται η γνώση του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου και της σχετικής ορολογίας, ώστε να υπάρχει πλήρης εποπτεία του αντικειμένου και κατ' επέκταση να παραχθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. Προς αυτόν τον σκοπό, τα λεξικά, ηλεκτρονικά ή έντυπα αποτελούν το κύριο εργαλείο ενός μεταφραστή. Τα γενικά δίγλωσσα λεξικά έχουν πεπερασμένα όρια, δεδομένου ότι δεν παρέχεται πάντα συγκείμενο για τα λήματα ή ακόμη δεν περιλαμβάνονται και όλοι οι όροι. Ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμα και όρια για τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε απόδοση ούτε στα μονόγλωσσα λεξικά. Βέβαια, σήμερα με τα ηλεκτρονικά λεξικά έχουμε περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης σε σχέση με τα έντυπα και δυνατότητες επικαιροποίησης. Επομένως, για την έβρεση των αντίστοιχων όρων στη γλώσσα στόχο, είναι απαραίτητη η προσεκτική και κριτική αναζήτηση σε διάφορα λεξικά και σε βάση ορολογίας, αλλά ιδίως η πραγματολογική έρευνα σε παράλληλα κείμενα. Ο μεταφραστής σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνει πάντα υπόψη τα συμφραζόμενα και αξιοποιεί την πείρα του, καθώς και άλλα μέσα, για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της μεταφραστικής επιλογής του. Τώρα, όσον αφορά το γνωστικό πεδίο για την πολιτιστική κληρονομιά. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που απειλεί τη διατήρηση και την ακεραιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το παράνομο εμπόριο απαιτεί την κατανόηση των όρων και εννοιών που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων. Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γλωσσαρίου σχετικά με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων, με το παρόν γλωσσάριο αποσκοπείται η καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, των ερευνητών, των διοκτικών αρχών, δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων. Ως προς την εμβέλειά του, το γλωσσάριο πρέπει αφενός να περιλαμβάνει όρους και έννοιες που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων όρων που αφορούν στο λαθρεμπόριο, στην κλοπή, στην προέλευση, στην επιστροφή και σε σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια, και αφετέρου όρους που σχετίζονται με διάφορους τύπους πολιτιστικών αντικειμένων, όπως αρχαιότητες, έργα τέχνης, ιερά αντικείμενα, κοιμήλια και χειρόγραφα, καθώς και πρακτικές διακίνησης από διάφορες περιοχές και ιστορικές περιόδους.
Η αντιμετώπιση των πολυπλοκοτήτων της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών απαιτεί μια επιστημονική προσέγγιση και στα θέματα της ορολογίας εμπλέκονται διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η αρχαιολογία, η νομική, οι καλές τέχνες, η ανθρωπολογία, η ανθρωπογεωγραφία, η ιστορία της τέχνης, η εγκληματολογία και άλλα. Συνολικά, το γλωσσάριο καλείται προκειμένου να αντικατοπτρίσει την πληρωμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πρακτικών παράνομης διακίνησής της ανά τον κόσμο. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μεταξύ άλλων με το αντικείμενο της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ως μιας μορφής οργανωμένου εγκλήματος. Η εξέταση του μαθήματος έγινε με απαλλακτική εργασία, η οποία περιλάμβανε τη μετάφραση και το σχολιασμό της μεταφραστικής διεργασίας συναφούς έκθεσης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την UNESCO. Για τη διασφάλιση της συνεπούς και οριζόντιας χρήσης ορολογίας από το σύνολο των εξετεζομένων, αλλά και τη διευκόλυνση της κατανόησης του πρωτοτύπου, καταρτίστηκε ειδικό γλωσσάριο, το οποίο κοινοποιήθηκε στους φοιτητές. Γλώσσα πηγή του γλωσσαρίου ήταν τα αγγλικά και γλώσσα στόχου στα ελληνικά, ενώ η ταξινόμηση των όρων έγινε με αλφαβητική σειρά. Ακόμη κάθε όρο συνοδεύονται από την πηγή ή τις πηγές άντλησης της απόδοσης του στην ελληνική. Δεδομένου ότι η έκθεση αυτή εντάσσεται στη δραστηριότητα της UNESCO, που αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό και αφορά συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, βασιστήκαμε κυρίως αντλήσαμε τις πηγές μας από το IATE και το Eulex, χρησιμοποίησαμε και την εφαρμογή του Jeremy, που παρέχει αποδόσεις και από τους δύο ιστοτόπους. Το γλωσσάριο περιλαμβάνει όρους που αντλήσαμε από το προμετάφραση κείμενο, το οποίο ακολούθησε, εμπλουτίστηκε με πλέον όρους με σκοπό τη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης ορολογικής βάσης στο πεδίο της πολιτικής κληρονομιάς. Φυσικά, μιας και η γλώσσα συνεχώς εξελίσσεται και το πεδίο αυτό είναι ανεξάρτητο, σκοπός μας είναι να το επικαιροποιούμε σε συνεχή βάση. Έτσι, για το σχηματισμό των όρων, ακολουθήσαμε τις αρχές σχηματισμού όρων Βαλιοντής και άλλοι 2006 και ΕΛΕΤΟ 2010, με βάση το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟ 402. Ως παράδειγμα, προσφέρει το όρος Cultural Intelligence. Ο λόγος όρος εισήχθη από τον καθηγητή Christopher Early και την καθηγήτρια Sunang στο εγχειρίδιό τους Cultural Intelligence, Individual Interactions Across Cultures το 2003. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η ικανότητα ενός ατόμου να προσαρμόζεται καθώς αλληλεπιδρά με άλλα άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ακολουθώντας τις αρχές σχηματισμού όρων και μέσα από τη συστηματική μελέτη και έρευνα, επιλέξαμε την καταλληλότερη απόδοση από το πλήθος των διαθέσιμων ερμηνεών, με βάση το συγκείμενο και τις γενικότερες ανάγκες του προς μετάφραση κειμένου. Έτσι, ο όρος αποδόθηκε ως πολιτισμική νοημοσύνη. Ειδικότερα, επιλέχθηκε το πολιτισμικός έναντι του πολιτιστικός, δεδομένου ότι ο όρος αναφέρεται στην αφηρημένη διάσταση του πολιτισμού και όχι τόσο στον υλικό ή τεχνολογικό πολιτισμό. Έπειτα, επιλέχθηκε η νοημοσύνη, αντί παραδείγματος χάρη της ευφυΐας, με βάση το περιεχόμενο του όρου, αλλά και το intelligence αποδίδεται συνήθως κατά αυτόν τον τρόπο σε γνωστές συμφράσεις, όπως είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Κατόπιν της υποβολής της απαλλακτικής εργασίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις σχετικές πηγές και τους διαθέσιμους ορολογικούς πόρους που συμβολεύτηκαν κατά τη διεργασία της μετάφρασης. Από το σύνολο των εξεταστών των φοιτητών, αναφέρομαι στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, είχαμε 35 άτομα που παρέδωσαν εργασία. Από αυτούς αποκρίθηκαν 25. Είχαμε και μετέπειτα απαντήσεις, αλλά ήταν εκπρόθεσμες, επομένως, στο δείγμα μας. Έχουμε ένα ποσοστό απόκρισης περίπου 72%. Από τις απαντήσεις των εξεταζομένων
η πλειονότητα και συγκεκριμένα το περίπου 70% θεώρησε σε μεγάλο βαθμό χρήσιμο το γλωσσάριο. Επίσης, μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πλήρως επαρκείς πηγές στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, που φτάνει περίπου το 80%. Έπειτα, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την διαθεσιμότητα των πηγών. Κάποιες παρατηρήσεις εξ αυτών είναι ότι θεωρούν ότι χρειάζεται κατάρτιση γλωσσαρίων με όρους συγκεκριμένου πεδίου που θα οδηγήσουν στη χρήση ενιαίας ορολογίας. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις πολλαπλών αποδόσεων στις λίγες διαθέσιμες πηγές, καθώς και ότι οι υπάρχουσες πηγές αφήνουν χώρο για ασάφεις και παρερμηνίες και συνεπώς επιδέχονται βελτίωση. Συμπερασματικά, εκ των ανωτέρων μπορούμε να συναγάγουμε ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη η παγίωση της ορολογίας στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο στην ελληνική. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γλωσσαρίου για την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων είναι σημαντική στη διαρκή προσπάθεια προστασίας και διασφάλισης βιωσιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεδομένης της απουσίας αντίστοιχης ορολογικής βάσης των ζεύγων γλωσσών ελληνικά-αγγλικά, φιλοδοξούμε ότι αυτή η εργασία θα αποτελέσει μια χρήσιμη βάση για όσους και όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη μετάφραση συναφών κειμένων ή τη διερμηνία σε αντίστοιχα περιβάλλοντα. Σε μελλοντικά μονήματα πιστεύουμε ότι θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιμότητα η επέκταση του παρόντος γλωσσαρίου και σε άλλες γλώσσες. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος, θα μπορούσε να μεταφερθεί και στα ζεύγη γλωσσών γαλλικά-ελληνικά και γερμανικά-ελληνικά, δεδομένου ότι τα γαλλικά και τα γερμανικά ανήκουν στις γλώσσες εργασίας των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Ερμηνείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Φυσικά, υπάρχει πρόσφερο πεδίο για ευρύτερη συνεργασία και με άλλους φορείς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πολύγλωσση βάση ορολογίας στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές είναι και οι πηγές που συμβουλευτήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις, τις οποίες όμως θα αναλάβει η Φιλτάτη Έφη. Έφη, παρακαλώ. Δεν σ' ακούμε. Έφη, δεν σ' ακούμε. Σας ζητώ συγγνώμη, τώρα με ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιλτάτη Στέλλα. Και τώρα, λοιπόν, θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις με τη σειρά των παρουσιάσεων. Οπότε, αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις για το Έλληνο-Αγγλικό ρολογικό λεξικό στην επιστήμη της πληροφόρησης, παρακαλούμε. Στη διάθεσή σας, να επαναλάβω απλά και μόνο αυτό που είπε ο κύριος Καπιδάκης, ότι το λεξικό αυτό θα είναι διαθέσιμο και σε άλλες μορφές, δηλαδή σε μορφή PDF, e-book, όπως φυσικά και τα άλλα σχετικά βιβλία που έχουν εκδοθεί στο χώρο αυτό. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, λοιπόν. Να πάμε τότε, ενδεχομένως, στην δεύτερη παρουσίαση για το γλωσσάριο της αισθητηριακής ανάλυσης. Και εκεί δεν βλέπουμε κάποια χεράκια. Ναι, έχουμε από τον κύριο Βαλαιοντή. Κύριε Βαλαιοντή, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με ακούτε? Βεβαίως. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για όλους τους ομιλητές και ομιλητρίες και να προσθέσω κάτι στην ανακοίνωση αυτή που έκανε πολύ ωραία η κυρία Παναγιώτου. Αναφέρθηκε στη βάση Senso Term που υπάρχει ήδη στον ιστότοπο της Ελέτο και που έχει μέσα όλους τους όρους αυτού του γλωσσαρίου. Επίσης, η ομάδα μετά από αυτό το έργο ασχολήθηκε και πρόσθεσε και τους γαλλικούς και γερμανικούς όρους και υπάρχει ήδη ένα τετράγλωσσο γλωσσάριο αναρτημένο στα γλωσσάρια της Ελέτο, στον ιστότοπο της Ελέτο, που έχει και τους αντίστοιχους αυτούς, οι οποίοι είναι από το πρότυπο βέβαια του ISO. Έτσι προσθέθηκαν όμως, δεν είναι μόνο αγγλικός και ελληνικός, είναι και οι άλλες δύο γλώσσες.
Σε αυτό το γλωσσάρι έχουν αναλυθεί, επειδή τα λύματα του γλωσσαρίου του αρχικού ήταν σύνθετα, δεν ήταν αυστηρά ορολογικά, δηλαδή δεν είχαν μόνο μία έννοια. Μέσα στο κάθε λύμα υπήρχαν διαβαθμίσεις του χαρακτηριστικού του αντίστοιχου χαρακτηριστικού και με διάφορα επίθετα, τα οποία ήταν και αυτά όροι. Οπότε στο τετράγλωσσο έχουν αναλυθεί, έχουν προσθεθεί και οι άλλες γλώσσες όπως τις είχαν στα λύματα του διεθνούς προτύπου. Και το τετράγλωσσο λοιπόν αυτό έχει 200, ενώ το γλωσσάρι έχει, το αρχικό έχει 199 λύματα, αυτό έχει 286 τετράγλωσσα λύματα. Έτσι. Οπότε έχει μέσα και όλες τις διαβαθμίσεις του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Αυτά ήθελα να προσθέσω και ευχαριστώ πολύ. Λεοντή, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή. Δεν βλέπω κάποια ερωτήματα ή κάποιες παρατηρήσεις για τις δύο πρώτες εισηγήσεις. Οπότε θα περάσουμε στην τρίτη, στο λεξικό των όρων των υποδομών των γλωσσικών πόνων και της λογικής τεχνολογίας. Έχουμε δύο ερωτήματα, τα οποία έχουν τεθεί από την κυρία Μαρκατονάτου μέσα στο chat. Τα έχω καταγράψει και λέει: η πρώτη ερώτηση είναι, προβλέπει το αποθητήριο τη δυνατότητα φιλοξενίας και διάθεσης μοντέλων, παραδείγματος χάρη φωνής ή κειμένου, για κάποιο σκοπό και βέβαια τη σχετική αυτού ορολογία? Όταν λέμε μοντέλα, εννοούμε language models. Ναι. Ναι, είναι στην... είχαν μπει αρχικό στην κατηγορία των γραμματικών. Τώρα δεν ξέρω αν, επειδή γίνεται πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα γλωσσικά μοντέλα τα τελευταία χρόνια και κυρίως από τη στιγμή που εμφανίστηκε και το ChatGPT, εάν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο τα σχήματα τα οποία έχουν φτιαχθεί με πολύ μεγάλο κόπο και το ξέρετε όλοι να τροποποιηθούν. Μπορώ να το δω πολύ συγκεκριμένα και να επανέλθω για τη Στέλλα συγκεκριμένα. Και να τη γράψω σε ιδιαίτερο μήνυμα. Είναι διτή η ερώτηση. Είναι αφενός μεν η ορολογία, αφετέρου και η χωρητικότητα. Διότι άλλο οι γραμματικές, άλλο τα μοντέλα, έτσι, από άποψη χωρητικότητας. Ναι. Και υπάρχει και μία για το tagging, που έχει πάλι θέση η Στέλλα. Έτσι. Yeah. Λέει, ίσως έχει και μία γενική και ιδιαίτερη χρήση, ειδικά στο NLP, και υπάρχει πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις. Το tagging, φαντάζομαι, Στέλλα, αναφέρεσαι στο post-tagging. Ναι. Ωραία. Το post-tagging υπάρχει ως ξεχωριστό λύμα, part of speech tagging, okay. Γιατί το tagging εμφανίζεται ως σύμπλοκο, όπως είδαμε, και σε διάφορους άλλους όρους που είναι καθαρά για την επισημείωση. Πάντως, επειδή ναι, ήταν από τις πρώτες, από τα πρώτα tasks που γινόντουσαν στον χώρο της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, φυσικά είναι ανεξάρτητο. Οκ, okay, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουλή. Μήπως έχουμε κάποιες ερωτήσεις για την παρουσίαση της κυρίας Φατσέα στο έργο που έχουν κάνει με τον κύριο Κάτσιο στην παρουσίαση γλωσσαρίου στο αντικείμενο της παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών? Να κάνω πρώτα μια παρατήρηση για την κυρία Πουλή. Έχω σηκώσει χέρι. Βεβαίως, κύριε Βαλεοντή, με συγχωρείτε. Έχετε το λόγο και μετά το λόγο θα έχει ο κύριος Μασιλίας. Θέλω να προσθέσω κάτι ορολογικό, μια και είμαστε στην ορολογία. Ακούστηκε ο όρος machine learning, είναι μηχανική μάθηση, και machine understanding, μηχανική κατανόηση. Καταρχάς, από τη δεκαετία του 90 ή και αμέσως μετά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβή ημερομηνία, έχουμε βγάλει στον ΕΛΟΤ το πρότυπο ΕΛΟΤ 996.28, το μέρος 28 του Διεθνούς Προτύπου 2382. Εκεί μας είχε απασχολήσει το machine learning και είχαμε απορρίψει το μηχανική μάθηση, διότι η μηχανική μάθηση είναι και mechanical learning και πάει αλλού μετά, και είχαμε επιλέξει τον όρο μηχανομάθηση. Και κατά αναλογία, επομένως, η πρότασή μας θα ήταν εδώ μηχανοκατανόηση για το understanding. Αυτή την παρατήρηση ήθελα και νομίζω ότι έγινε συζήτηση και χθες κάποια στιγμή με τον κύριο Σιδηρόπουλο για το μηχανική μάθηση. Αυτό ήθελα να προσθέσω για το ακροατήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Το έχω καταγράψει. Οπότε θα το περάσουμε. Και ο κύριος Μασιλίας τώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν το άκουσα καλά. Η εφαρμογή που αναφέρθηκε ήταν η Jeremy. Αναφέρεσαι στην κυρία Φατσέα, έτσι. Ναι, την ανέφερα, την χρησιμοποίησαμε και αυτή. Εντάξει, γνωρίζετε ότι είναι μια εφαρμογή επιπληρωμή, ωστόσο παρέχεται free trial. Θεωρήσαμε με τον κύριο καθηγητή ότι θα βοηθούσε τους φοιτητές. Ναι, είναι πολύ χρήσιμη γενικά. Ναι. Okay, ευχαριστώ πολύ. Τη χρησιμοποιούμε, εντάξει, και αναφέρω ότι εργάζομαι στην εταιρεία Orco στη μετάφραση των κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε εμείς τη χρησιμοποιούμε καθημερινά και θεωρήσαμε ότι βάσει της πρακτικής ότι και για τους φοιτητές θα ήταν χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μασλία. Να δούμε λιγάκι, προχωρώ να δω λιγάκι μήπως υπάρχουν, μάλιστα, υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποια σχόλια από την κυρία Λαμπροπούλου προς τη Στέλλα τη Μαρκαντονάτου. Η κυρία Μαρκαντονάτου λέει αν το πολιτιστικό λεξικό δεξιλόγιο διατίθεται σε κάποια μορφή, αν είναι διαθέσιμο σε κάποια μορφή. Ένα αυτό το ερώτημα. Παρόμοιο ερώτημα από την κυρία Ρίγλη, αν υπάρχει κάποιο γλωσσάριο παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών. Γενικώς, αν υπάρχει η δουλειά σας με κάποιο τρόπο δημοσιευμένη, να το πούμε σε απλή γλώσσα. Δεν σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Συγγνώμη. Όπως είπα, πέραν του γλωσσαρίου, το γλωσσαρίο καταρτίστηκε με σκοπό τη μετάφραση της έκθεσης. Οπότε η έκθεση αυτή έχει μεταφραστεί με την συνεργασία των φοιτητών του τμήματος, που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο μάθημα. Προσπαθούμε με τον κύριο καθηγητή να δημοσιευτεί στο κεντρικό site της UNESCO. Έχουμε κάποια επικοινωνία. Ωστόσο, πιο άμεσα και πιο εφικτό είναι ότι θα δημοσιευτεί στο site της έδρας UNESCO που έχουμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οπότε θα είναι διαθέσιμο εκεί πέρα προς όλους και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και στα mail που έχουμε δώσει και νομίζω συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά για να σας το στείλουμε και σε μορφή Excel, όπως και την έκθεση σε μορφή PDF. Αλλά φιλοδοξούμε ότι θα υπάρχει και η μετάφραση επίσημα και στο κεντρικό site της UNESCO. Και θα μας ενημερώσετε εγκαίρως όταν θα αναρτηθεί, θα το αναρτήσετε πάνω στην ιστοσελίδα της σχολής στην ειδική κατηγορία που έχει για την UNESCO, προκειμένου να το κοινοποιήσετε και να το έχουμε κι εμείς διαθέσιμο. Ωραία. Να δούμε αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι, από ό,τι βλέπω, ένα σχόλιο της Κλειούς, της Μπενέκο, ήδη προστατευμένη ονομασία προέλευσης, για τα τρόφιμα, τίποτε άλλο σχετικό. Να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία ενδεχομένως για κάποιους που διστάζουν και δεν θα ήθελαν και δεν πήραν ακόμη το θάρρος να λάβουν το λόγο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Είναι η ώρα για καφέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και όλες τις ομιλήτριες για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, καταστροπιστικές και πραγματικά eye-opening, θα το έλεγα, επιτρέψτε με το αγγλικό, παρουσιάσεις. Είναι πλέον η ώρα για καφέ, για διακοπή. Και να αναλάβουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ο κύριος Μουτάφης και η κυρία Παναγιώτου για την 7η συνεδρία. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της κυρίας Μαρκαντονάτου. Ώρα επανόδου. Θα το κρίνει έχουν το γενικό πρόσταγμα, ο κύριος Βαλεοντής. Κανονικά έχουμε ένα τέταρτο για το διάλειμμα. Κύριε Βαλεοντή, τι προβλέπετε? Όπως το λέει το πρόγραμμα, έτσι. Το πρόγραμμα λέει σε 6 λεπτά. Αν μπορέσουμε, γιατί κάποιοι θα μπουν με το πρόγραμμα, βέβαια. Μπορεί να μην είναι αυτό. Βεβαίως. Ωραία. Να πούμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Ωραία. Πολύ ωραία. 10 λεπτά διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.